στο πλαίσιο του Athens Pride Week έχουμε ετοιμάσει κάποια βιντεάκια γνωριμίας με τις ελληνικές ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Μαζί μας έχουμε τον Ανδρέα από την ΛΟΑΤΑ ΜΕΑ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για την ΛΟΑΤΑ ΜΕΑ. Μάλιστα. Η οργάνωση ξεκίνησε ως μια ομάδα, μια παρέα το 2015 που είχαν μια ιδέα να μαζέψουν ΛΟΑΤΚΙ άτομα με αναπηρία ανά την Ελλάδα. Το 2016 αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρό, ας πούμε, και έτσι γίναμε και εμείς επίσημο σωματείο στο πρωτοδικείο, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που απαιτείται. Και έκτοτε είμαστε και εμείς ένα κομμάτι των οργανώσεων σε αυτή τη χώρα. Η φετινή καμπάνια του Athens Pride βασίζεται πάνω σε ιστορίες ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Μπορείς να μου πεις μια ιστορία που ήταν χαρακτηριστική για την ΛΟΑΤΑ ΜΕΑ? Το χειμώνα του 2015, λοιπόν, σε ένα περιοδικό, δυστυχώς λυπάμαι, αλλά λόγω της ηλικίας ίσως δεν τα θυμάμαι και όλα, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο περιοδικό ακριβώς, αλλά είχα διαβάσει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία από ένα γκέι αγόρι σε αμαξίδιο που ήταν σε ένα νησί της Ελλάδας που έγραφε σε αυτό το περιοδικό τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, από τη μία πόσο ξένος αισθανόταν μέσα στην κοινότητα των αναπήρων του μικρού αυτού νησιού ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, και από την άλλη πλευρά πως ο γκέι κόσμος του νησιού τον αντιμετώπιζε καθαρά ως ανάπηρο και ότι τελικά ήταν πάρα πολύ μόνος του. Αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα, και αυτή η παρέα που σου είπα προηγουμένως αποτελείται από άτομα τα οποία ασχολούνται με άτομα με αναπηρία όπως είμαι εγώ, και άτομα με αναπηρία που ανήκουν στο, που είναι ΛΟΑΤΚΙ. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι αφού υπάρχουν αυτά τα άτομα, κάτι πρέπει να κάνουμε, να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ομάδα. Ποιες είναι οι βασικές δράσεις της οργάνωσης? Δυστυχώς δεν είμαστε τόσο ενεργοί όσο θα θέλαμε, και αυτό κυρίως γιατί επειδή έχουμε μέλη πρώτον και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, και δεύτερον λόγω του κομματιού της αναπηρίας, παραδείγματος χάρη εμείς για να βρεθούμε σε ένα χώρο πρέπει να πληρεί πολλές προϋποθέσεις. Επίσης έχουμε π.χ. κοφά μέλη, οπότε χρειαζόμαστε συνέχεια μαζί μας και ένα διερμηνέα. Έτσι λοιπόν αυτό μας έχει κάπως περιορίσει τώρα, μιας και είμαστε στο ξεκίνημα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και θεωρώ ότι το έχουμε επιτύχει σε ένα βαθμό, είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις ώστε να κάνουν τις εκδηλώσεις τους όσο πιο προσβάσιμες γίνεται. Και να έχουμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε στοιχεία επικοινωνίας και να έχουμε επικοινωνία με άτομα που είναι με ΛΟΑΤΚΙ άτομα με αναπηρία στην επαρχία, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, ώστε να μπορέσουμε να τους δείξουμε ότι είμαστε εκεί και μπορούμε να τους βοηθήσουμε όπως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Θα ήθελα να μου αναφέρεις μερικές από τις ανάγκες που υπάρχουν στην ΛΟΑΤΑ ΜΕΑ. Ένα από τα κυριότερα πράγματα που έχουμε σαν όνειρο και στόχο να αποκτήσουμε είναι έναν εκτυπωτή Braille. Προσπαθούμε βέβαια όλοι, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν εκδηλώσεις με λιγότερο χαρτί. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο και για τον πλανήτη. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία προσφέρονται έντυπα. Οι συνάνθρωποι μας με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά τα έντυπα, οπότε το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μπορέσεις να τα προσφέρεις σε μία μορφή μέσω Braille. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και είναι ο επόμενος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε έναν εκτυπωτή Braille, ώστε να μπορούμε να εκτυπώνουμε όλων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων το έντυπο υλικό για τις εκδηλώσεις τους, οπότε οι τυφλοί συνανθρωποί μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το έντυπο. Αν ένα άτομο θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς μπορεί να το κάνει? Υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook,
την οποία παρακολουθούμε και έτσι είναι ο κύριος, μέχρι στιγμής ήταν είναι ο κύριος, το κύριο μέρος από το οποίο επικοινωνούν τα νέα μέλη μαζί μας. Ο τίτλος είναι ΛΟΑ ΤΑΜΕΑ και στα αγγλικά Greek LGBT PWD, που είναι People with Disability. Νομίζω ο παπάκι ΛΟΑ ΤΑΜΕΑ είναι, με το γράψει έτσι, εμφανίζεται πιο γρήγορα για το Facebook. Και φέτος αποκτήσαμε ιστοσελίδα www.loatamea.gr, η οποία είναι υποκατασκευή, και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 20 θα μπορέσουμε να την έχουμε ανεβάσει. Το λέω έτσι γιατί πιστεύουμε ότι αυτά που κηρύττουμε πρέπει και να τα πράττουμε. Οπότε εμείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ιστοσελίδα, θέλουμε ό,τι ανεβαίνει να είναι όσο το δυνατόν προσβάσιμο. Δηλαδή βίντεο με υποτιτλισμό, παράλληλη διερμηνία, περιγραφές εικόνας. Οπότε όλο αυτό σαν concept παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Αντρέα, ποιες είναι οι κεντρικές διεκδικήσεις της ΛΟΑ ΤΑΜΕΑ? Ένα από τα πράγματα που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που λέει ο κόσμος, καθολική προσβασιμότητα. Με μια πάρα πολύ απλή φράση είναι το να μπορεί κάθε άτομο να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση ισότιμα με οποιοδήποτε άλλο. Ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται από το αυτό που είπα προηγουμένως, το έντυπο να υπάρχει σε brain μορφή, παροχή διερμηνέα, προσβάσιμου χώρου, προσβάσιμης τουαλέτας, κατάλληλος φωτισμός και άπειρα πράγματα που θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Από εκεί και πέρα έχουμε τρία άλλα πολύ μικρά παρακλαδάκια, τα οποία και συνδέονται το ένα με το άλλο. Το ένα είναι ότι ακόμα και μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υπάρχουν κάποια στερεότυπα για τους αναπήρους. Οπότε ένας από τους στόχους μας είναι να μπορέσουμε να διαλύσουμε όσο μπορούμε αυτά τα στερεότυπα ανάμεσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και ανάμεσα στην κοινότητα των αναπήρων. Δηλαδή, η κοινότητα των αναπήρων, όπως είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, από τις επαφές μας που έχουμε έξω από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπάρχουν κάποια στερεότυπα σχετικά με τους γκέι, με τις λεσβίες, με τους τρανς. Ίδια πράγματα υπάρχει και στον κόσμο των αναπήρων, οπότε προσπαθούμε, εφόσον αγγίζουμε και εκείνο το χώρο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τελευταίο, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι σε συνδυασμό και με άλλες ομάδες αναπήρων επίσης, ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και τη σεξουαλικότητά τους. Δηλαδή υπάρχει μια εντύπωση ότι τα άτομα με αναπηρία είναι asexual. Που πολύ πιθανό κάποια να είναι, όπως γενικά οποιοδήποτε άτομο μπορεί να είναι asexual, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αντρέα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο και την συζήτηση που είχαμε σήμερα.